Μαρκό δεξιά. Είχε το αριστερό σκίσιμο στο αριστερό μάτι, στο αριστερό φρύδι. Είχε αριστερά άλλο χτύπημα, είχε δεξιά άλλο χτύπημα. Και εκδορές πολλαπλές εδώ και εκδορές στα χέρια. Δηλαδή ήρθαν στα χέρια. Ο 19χρονος Χαράλαμπος Κατσούλας που κρατείται στο αστυνομικό τμήμα της Μυτιλίνης θα οδηγηθεί στον ανακριτή και εκεί θα περιγράψει όλα όσα έγιναν το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στο σπίτι του στη Λίμνο. Όπως είπε τον εισαγγελέα, ο 19χρονος δεν ήθελε να σκοτώσει τον πατριό του. Ήθελε να προστατέψει τη μητέρα του από την οργή του 55χρονου. Όρμησε κατά πάνω του, χτυπώντας τον με γροθιές στο πρόσωπο. Ο ρησοχώρος λίγη ώρα αργότερα άφηνε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο του νησιού. Λυπάμαι μόνο για τη ζωή που έφυγε. Έχω μετανιώσει πολύ. Έχει όνειρα το καημένο. Έχει όνειρα. Όπου σκάζεται. Ήταν παλικάρ, φέρθηκε παλικαρίσια. Η μητέρα του 19χρονου δεν μπορεί να πιστέψει την τραγωδία που χτύπησε την οικογένειά της. Η ευτέρπη μαυροθαλασσίτη μέσα σε λίγα λεπτά έχασε τα πάντα. Ο σύντροφος της ζωής της είναι νεκρός και ο γιος της στη φυλακή. Να ξέρετε τι τραβήξανε αυτά. Αυτά τα παιδιά και όχι μόνο τα παιδιά. Αυτά που ήταν ξένα. Αλλά και αυτά που ακόμα τα γέννησα μέσα από την κοιλιά μου με κλωτσούσε. Με κλωτσούσε. Δικαιοσύνη. Θέλω δικαιοσύνη. Οι ιστολογικές εξετάσεις που θα γίνουν δεν θα ρίξουν φως μόνο στα αίτια του θανάτου 55χρονου, αλλά θα κρίνουν και την ποινή που θα επιβάλλουν οι δικαστές στο 19χρονο Χαράλαμπο Κατσούλα. Για όσους άνοιξαν μόλις τώρα τους δέχτες τους, είναι 7 ακριβώς. Να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος ο σμιναγός Σταύρος Σταματογιάννης, κυβερνήτης του πολεμικού αεροσκάφους τύπου F5, που συνετρίβει χθες κοντά στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, παρασύροντας το θάνατο τον υποσμιναγό Παναγιώτη Γρίβα. Από θαύματα θρυνήσαμε θύματα, καθώς το αεροπλάνο σύρθηκε για μεγάλη απόσταση σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο και συγκρούστηκε με 2 αυτοκίνητα πριν συντριβεί και τυλιχθεί στις φλόγες. Άγνοια δηλώνει η αστυνομία για το νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε η 33χρονη, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες παρασύρθηκε χθες μαζί με τον 2χρονο γιο της από περιπολικό. Το παιδί δεν έπαθε το παραμικρό. Δύσκολη μάχη δίνει η Μαργαρίτα Παπανδρέου που εισήχθη χθες τα ξημερώματα στο Νάσιο με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Στο πλευρό της βρίσκονται τα παιδιά της, παλιοί συντρόφοι και συνεργάτες του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Ένορκη διοικητική εξέταση διέταξε το Υπουργείο Παιδείας μετά τον εντυπωσμό παραποιημένων γραπτών των προαγωγικών εξετάσεων της Δευτέρας Λυκείου σε βαθμολογικό κέντρο της Αθήνας. Μια φοιτήτρια 20 ετών σκοτώθηκε και ο φίλος της επίσης φοιτητής 20 ετών τραυματίστηκε σοβαρά όταν το αυτοκίνητό του εκτράπηκε από την πορεία του και έπεσε σε στήλο της ΔΕΗ στο 32ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαβρίου χθες βράδυ. Να δούμε κάποιες ειδήσεις αναλυτικότερα. Θρηνούν για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες οι ενόπλες δυνάμεις. Εκπαιδευτικό αεροσκάφος F5 της πολεμικής μας αεροπορίας κατέπεσε και συνετρίβει στον αυτοκινητόδρομο Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας σε μια πορεία θανάτου ανάμεσα σε δεκάδες αυτοκίνητα. Ο συγκυβερνήτης του αεροπλάνου ανασύρθηκε νεκρός από τα συντρίμμια. Ο πιλότος τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ από θαύμα δεν έπαθε τίποτα κανείς από τους διερχόμενους οδηγούς. Ήταν μια απίστευτη πορεία θανάτου που μόνο από καθαρή τύχη δεστύχησε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους. Ένα στρατιωτικό αεροπλάνο συνετρίβει έξω από τη Θεσσαλονίκη, αφού πρώτα σύρθηκε στον αυτοκινητόδρομο Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας, σπάζοντας το διαχωριστικό κυκλίδωμα και περνώντας ανάμεσα από δεκάδες αυτοκίνητα. Ο συγκυβερνήτης του βρήκε φρικτό θάνατο μέσα στα συντρίμια. Ο πιλότος τραυματίστηκε σοβαρά και οι οδηγοί των αυτοκινήτων, που ένιωσαν την καυτή ανάσα του αεροπλάνου κυριολεκτικά στα πρόσωπά τους, δεν μπορούν ακόμη να πιστέψουν πως είναι ζωντανοί. Το μόνο που νιώθεις είναι ότι χάνεσαι, έχεις πεθάνει. Και μετά ανακαλύπτεις ότι ζεις και αναστήθηκες. Πώς ήκουσα το κεφάλι μου δεξιά και το είδα το αεροπλάνο ότι έγειρε στο πλάι. Και έκανα, με το άπο έκανα, άκουσα το μπαμ και την λάμψη και τη φωτιά. Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση, συγγενείς των δύο αεροπόρων έσπευσαν γεμάτη αγωνία στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου μεταφέρθηκε η σωρός του άτυχου συγκυβερνήτη, του 25χρονου ανθυποσμιναγού Παναγιώτη Δρίβα. Εκεί νοσηλεύεται και ο κυβερνήτης του μοιραίου αεροσκάφους, ο 32χρονος σμιναγός Σταύρος Σταματογιάννης. Την ίδια ώρα στη Λαμία, από όπου καταγόταν ο νεαρός ανθυποσμιναγός, ο θρήνος της μάνας του ράγιζε τις καρδιές όλων. Ο
Εδώ μεγάλωσαν με τα παιδιά, με το παιδί το δικό μου. Πώς το γνωρίσαμε. Το εκπαιδευτικό αεροπλάνο τύπου F5 της πολεμικής μας αεροπορίας απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Μακεδονία για εκπαιδευτική πτήση. Στις 11 παρά 20 αυτόπτες μάρτυρες ήταν το αεροπλάνο να κάνει έναν ελιγμό, να βγάζει τις ρόδες του και να παίρνει θέση για να προσγειωθεί. Ήταν η στιγμή που άρχισε η βουτιά του θανάτου. Το αεροπλάνο δεν πάει καθόλου καλά. Μόλις έφτασε εκεί στα αναχώματα, εκεί χτύπησε πρώτη φορά, πήρε σβάνα τα χώματα, τα χόρτα. Καθόμουν και έπινα καφέ. Και ξαφνικά βλέπω το αεροπλάνο περνάει πάνω από τα κεραμίδια με έναν παράξενο θόρυβο και πέφτει στα 300 μέτρα, ακούω ένα μπαμ. Χωρίς κανείς να γνωρίζει γιατί, το αεροπλάνο άρχισε να χάνει ύψος και χτύπησε πρώτα σε έναν λοφίσκο, τον οποίο ο πιλότος μάλλον προσπάθησε να αποφύγει. Αφού έξισε κυριολεκτικά τις στέγες των σπιτιών που βρίσκονται στα χωράφια της περιοχής, έπεσε στο έδαφος με έναν εκοφαντικό πάταγο και άρχισε να σέρνεται απειλητικά προς τον αυτοκινητόδρομο, κόβοντας την ανάσα των οδηγών. Τίποτε δεν ήταν δυνατό να σταματήσει την τρελή πορεία του αεροπλάνου. Σαν από θαύμα, εκείνα τα δευτερόλεπτα, κανένα από τα αυτοκίνητα δεν βρέθηκε μπροστά στην τρελή του πορεία, αφού όλα είχαν σταματήσει λίγα μέτρα πιο πριν σε ένα κόκκινο φανάρι. Το αεροπλάνο πέρασε όμως σχεδόν ξυστά από τα δύο αυτοκίνητα που προπορεύονταν, αφήνοντας όπως βλέπετε εμφανή τα σημάδια του. Ο οδηγός του ενός από τα δύο αυτοκίνητα μοιάζει να αδυνατεί να συνειδητοποιήσει ότι είναι ακόμη ζωντανός. Τη στιγμή που προπορευόμουν, είδα μια λάμψη μπροστά μου, τα συντρίμια πέσανε πάνω μου και πήγε πιο κάτω το αεροπλάνο εκεί στα χωράφια και ακούσαμε μια έκρηξη, τι έγινε με την έκρηξη. Σε αυτό εδώ το σημείο, στην νεκρή ζώνη του αεροδρομίου Μακεδονία, καρφώθηκε το μαχητικό αεροσκάφος. Λίγα μέτρα πιο πέρα από το δρόμο, μέσα στα χωράφια, γράφτηκε ο τραγικός επίλογος αυτής της κινηματογραφικής πτώσης. Μια τρομερή έκρηξη συγκλώνησε την περιοχή. Μέσα στα συντρίμια του αεροπλάνου, ο εκπαιδευόμενος αντιποσμηναγός βρήκε τραγικό θάνατο. Ο εκπαιδευτής και πιλότος του αεροπλάνου είχε προλάβει δευτερόλεπτα πριν την έκρηξη να χρησιμοποιήσει το σύστημα αυτόματης εκτείναξης. Στην εντατική μονάδα του Ωνάσιου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου νοσηλεύεται από χθες τα ξημερώματα η Μαργαρίτα Παπανδρέου με οξύεμφραγμα του μυοκαρδίου. Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σταθερή και σοβαρή. Μια δύσκολη μάχη δίνει η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία εισήχθη στο Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο με οξύεμφραγμα του μυοκαρδίου και νοσηλεύεται στον πρώτο όροφο στην Καρδιολογική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Ο καθηγητής καρδιολογίας Δημήτρης Κρεμαστινός, παίρνοντας το μεσημέρι στα χέρια του τα αποτελέσματα της στεφανιογραφίας, συγκάλεσε αμέσως έκτακτο ιατρικό συμβούλιο. Η βλάβη που εντοπίστηκε σε μία από τις βαλβίδες της καρδιάς θεωρήθηκε από τους γιατρούς ιδιαίτερα ανησυχητική ένδειξη και ίσως μάλιστα η κυρία Μαργαρίτα Παπανδρέου να χρειαστεί να υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση. Ήταν ευδιάθετη, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν το πρωί. Είναι σταθεροποιημένη και υπάρχει αισιοδοξία στους γιατρούς. Στο λιτό ιατρικό δελτίο, οι θεράποντες γιατροί αναφέρουν. Σταθερή παραμένει η κατάσταση της υγείας της κυρίας Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία συνεχίζει να νοσηλεύεται στην Καρδιολογική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ωνασίου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου. Η θεραπευτική αγωγή συνεχίζεται επιτυχώς. Την κυρία Μαργαρίτα Παπανδρέου συνόδευσαν εδώ στο Ωνάσιο τα παιδιά της, Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου και η Σοφία Κατσανέβα. Λίγο αργότερα, ο Γιώργος Παπανδρέου αναχώρησε για την Γαλλία λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Ενώ ο Ανδρίκος Παπανδρέου, που βρισκόταν στην Πάτμο, ενημερώθηκε από τα αδέλφια του για την κατάσταση της υγείας της μητέρας τους. Τα παιδιά της κυρίας Παπανδρέου πανησυχούν πολύ για την εξέλιξη της υγείας της, ζήτησαν μάλιστα μία σουίτα στον το όροφο, ώστε να βρίσκονται κοντά της για οτιδήποτε χρειαστεί. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και στενός φίλος του Ανδρέα Παπανδρέου, Γιώργος Κατσιφάρας, ήταν από τους πρώτους που έφτασαν στο Ωνάσιο για να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας της κυρίας Παπανδρέου. Το Ωνάσιο είναι συνδεδεμένο με δυσάρεστες μνήμες για όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και οι επισκέπτες ήταν όλοι συγκινησιακά φορτισμένοι. Κύριε Λιβάλη, πάλι για κάποιον Παπανδρέου εδώ. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι είναι ευτυχής όταν έρχεται για τέτοια πράγματα. Πάμε στο Ωνάσιο τώρα να συνδεθούμε ζωντανά με το Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Τις ενότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της κυρίας Μαργαρίτας Παπανδρέου θα μας δώσει η συνάδελφος Αθανασία Νεζάκη που βρίσκεται εκεί. Αθανασία, καλημέρα. Καλημέρα, Σωτήρη. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Εδώ από το Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, όπου νοσηλεύεται από χθες τα ξημερώματα η κυρία Μαργαρίτα Παπανδρέου. Να πούμε λοιπόν ότι είχε μια ήρεμη νύχτα. Όλα κύλησαν ομαλά, δεν υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ μέχρι αργά το βράδυ στο πλευρό της βρίσκονταν συνέχεια τα παιδιά της, πολύ συγγενείς και φίλοι. Να πούμε βεβαίως ότι έλειπε κάποια στιγμή, αναγκάστηκε να φύγει ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων στη Γαλλία. Παρ' όλα αυτά όλοι είναι εδώ πέρα και δείχνουν την συμπαράστασή τους στη μητέρα τους, στην Μαργαρίτα Παπανδρέου.
Να πούμε λοιπόν ότι μεταφέρθηκε εδώ εσπευσμένα νιώθοντας έντονους πόνους στο στήθος. Τελικά διαπιστώθηκε από τους γιατρούς ότι είχε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Από τότε βρίσκεται στον πρώτο όροφο εδώ στο Νάσιο, στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Γιατρός της είναι ο κύριος Δημήτρης Κρεμαστρινός και η ομάδα του. Την παρακολουθούν διαρκώς. Βέβαια αργότερα, επειδή είναι αρκετά νωρίς, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τους γιατρούς της. Θα μπορέσουν και πάλι να την εξετάσουν, να μας δώσουν κάποιες περισσότερες πληροφορίες για το πώς είναι η κατάσταση της υγείας της κυρίας Μαργαρίτης Παπανδρέου. Θα περιμένουμε δηλαδή κατά τη διάρκεια της ημέρας ένα νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας της κυρίας Παπανδρέου. Βεβαίως, για να μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε με μεγαλύτερη σιγουριά. Παρ' όλα αυτά, η θεραπευτική αγωγή συνεχίζεται κανονικά και όλα δείχνουν ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, καθώς από ό,τι μας είπαν εδώ τουλάχιστον η νύχτα της κύλησε ομαλά. Μάλιστα. Ευχαριστήσουμε την Αθανασία Νεζάκη. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σοβαρές καταγγελίες για αλλοιωμένα γραπτά από σχολεία της Δυτικής Αττικής στις εξετάσεις Δευτέρας Λυκείου διερευνά το Υπουργείο Παιδείας. Εν τω μεταξύ, υποψήφοι της θέατης Δέσμης που διεκδικούν μια θέση στα ΑΕΗ και τα ΤΕΗ διαγωνίστηκαν χθες στο μάθημα της Ιστορίας. Ενώ σήμερα η πρώτη Δέσμη θα εξεταστεί στα μαθηματικά, η δεύτερη στην βιολογία και η τρίτη στην Ιστορία. Αναστάτωση έχουν προκαλέσει τον εκπαιδευτικό χώρο οι καταγγελίες βαθμολογητή του 103ου Βαθμολογικού Κέντρου Πεύκης για την ύπαρξη τεσσάρων αλλοιωμένων γραπτών της Δευτέρας Λυκείου. Συγκεκριμένα πρόκειται για 3 γραπτά μαθηματικών και ένα χημείας, τα οποία βρέθηκαν παραποιήσεις και διορθωτικές παρεμβάσεις με διαφορετικό γραφικό χαρακτήρα από τα αρχικά κείμενα. Ο πρόεδρος του Βαθμολογικού Κέντρου ενημέρωσε αμέσως το Υπουργείο Παιδείας. Πριν το καταγγείλω στο Υπουργείο, ασφαλώς και έλεγξα. Έχουν διαβιβαστεί τα γραπτά αυτά από το Βαθμολογικό Κέντρο και ήδη παραδίδονται στον οριστέντα για τη διεξαγωγή ένορκης διοικητικής εξέτασης. Απαντώντας σε όσους υποστηρίζουν ότι η ύπαρξη των παραποιημένων γραπτών είναι απόδειξη της διαβλητότητας του νέου εκπαιδευτικού συστήματος, το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι πρόκειται μόνο για 4 γραπτά επί συνόλου 1.400.000. Τα αλλοιωμένα αυτά γραπτά προέρχονται από εξεταστικό κέντρο της Δυτικής Αττικής και μάλιστα τα 2 από τα 4 ανήκουν στον ίδιο μαθητή. Θα υπάρξουν κυρώσεις για οποιοδήποτε έχει παραβιάσει τις διαδικασίες των εξετάσεων. Γενικώ το σύστημα είναι τέλος πάντων. Καήκαμε, άμα γίνει γι' αυτό, λέω καήκαμε. Εν τω μεταξύ, οι ερωτήσεις της ιστορίας, τις οποίες κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι της τέταρτης δέσμης, ιδίως οι συνδυαστικές, απαιτούσαν τόσο σωστό διάβασμα όσο και κριτική σκέψη. Αρκετοί δε ήταν εκείνοι που έλεγαν ότι τα θέματα ήταν πάρα πολλά. Μέχρι τελική στιγμή γράφαμε συνέχεια. Οι γενικές εξετάσεις θα συνεχιστούν με τους υποψηφίους της πρώτης δέσμης να διαγωνίζονται στα μαθηματικά, της δεύτερης στη βιολογία και της τρίτης στην ιστορία. Κανένα αποτέλεσμα δεν είχε η συνάντηση που είχαν χθες το μεσημέρι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στην Ολυμπιακή με τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών. Οι εργαζόμενοι που αντιδρούν στο διορισμό ξένου μάνατζερ για την εξυγίανση του εθνικού μας αερομεταφορέα έχουν εξαγγείλει για την Τετάρτη 24ωρη απεργία που αναμένεται να προκαλέσει και πάλι αναστάτωση στα δρομολόγια και ταλαιπωρία στους επιβάτες. Οι εργαζόμενοι στην Ολυμπιακή Αεροπορία, οι οποίοι αντιδρούν στο διορισμό του ξένου μάνατζερ που ανέλαβε την εξυγίανση του εθνικού μας αερομεταφορέα, είναι όπως όλα δείχνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Η συνάντησή τους το μεσημέρι με τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών δεν είχε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, αφού και οι δύο πλευρές έμειναν αμετακίνητες στις θέσεις τους. Εμείς συνεχίσαμε να έχουμε τις αμφιβολίες μας και την αντίθεσή μας στην έλευση του ξένου μάνατζμεν, ο οποίος δεινά θα παραδώσει στον Εθνικό Αερομεταφορέα. Μετά τη συνάντησή του με το Προεδρείο των Εργαζομένων της Ολυμπιακής, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γιάννος Παπαδονίου δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να κοπεί καμία από τις γραμμές του εσωτερικού. Δεν ήταν όμως το ίδιο κατηγορηματικός όταν ρωτήθηκε αν θα συρρυκνωθούν οι γραμμές του εξωτερικού. Η διοίκηση θα πρέπει να κάνει μια πρόταση που να εξασφαλίζει την κερδοφόρα και ανταγωνιστική πορεία της επιχείρησης. Την Τετάρτη, πάντως, νέα ταλαιπωρία περιμένει όσους θα επιχειρήσουν να ταξιδέψουν με τα φτερά της Ολυμπιακής, αφού οι εργαζόμενοι στην εταιρεία έχουν εξαγγείλει νέα 24ωρη απεργία. Η εταιρεία θυμίζει καζάνι που βράζει και δεν αποκλείεται να ζήσουμε σκηνές σαν και αυτές που είδαμε την περασμένη εβδομάδα έξω από το Υπουργείο Μεταφορών, στο οποίο για τον φόβο των Ιουδαίων η αστυνομία έχει ενισχύσει τη φρουρά. Δύο πράγματα ζητάμε. Να υπάρξει ο Εθνικός Αερομεταφορέας. Να πετάει η Ολυμπιακή Αεροπορία στις 5 Επίρους και διασφάλιση θέσεων εργασίας. Να υπάρξει ανάπτυξη και όχι συρρήκνωση για το Εθνικό Αερομεταφορέα. Αυτά τα δύο ζητάμε. Στο Κακουργοδικείο της Αθήνας δικάζεται από χθες ο αναρχικός Νίκος Μαζιώτης με την κατηγορία ότι τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο του Υπουργείου Ανάπτυξης το Δεκέμβριο του 1997. Ο 28χρονος έχει ήδη παραδεχθεί ότι έβαλε τη βόμβα, ωστόσο υποστηρίζει ότι δεν είχε σκοπό να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
Ο 28χρονος Νίκος Μαζιώτης στάθηκε μπροστά στους δικαστές του Κακουριοδικείου της Αθήνας και ομολόγησε ότι ήταν εκείνος που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό που εντοπίστηκε στις 6 Δεκεμβρίου του 1997 στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όσο και τα όπλα που βρέθηκαν στο σπίτι του στο Καματερό, και αυτά όπως παραδέχτηκε, ήταν δικά του. Εγώ έβαλα τη βόμβα στο Υπουργείο. Αυτό το δέχομαι. Δέχομαι ότι και τα όπλα όσα βρέθηκαν ήταν δικά μου στο σπίτι του Καματερό. Οι κατηγορίες όμως μου προσάπτουν πρόθεση να προεξενήσω κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές, πράγμα που δεν υπήρχε τέτοια πρόθεση, ας πούμε, και αντικειμενικά. Στο ημερολόγιο του 28χρονου, σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκε ένα χειρόγραφο μήνυμα με το οποίο η ομάδα Αναρχική Αντάρτες Πόλεων είχε αναλάβει την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Αυτό όμως που πρόδωσε στους αστυνομικούς τον άνθρωπο που είχε κατασκευάσει τη βόμβα ήταν ένα δακτυλικό αποτύπωμα. Ήταν του Νίκου Μαζιώτη, ο οποίος συνελήφθη μετά από 40 ημέρες. Ο 28χρονος που δηλώνει αναρχικός και ολικός αρνητής στράτευσης υποστήριξε πως η δίωξή του είναι πολιτική και όταν κλήθηκε να εξηγήσει τον λόγο για τον οποίο τοποθέτησε τη βόμβα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, είπε: ήταν επεισόδια στη Χαλκιδική και υπήρχε διαρκής αστυνομική δύναμη στην περιοχή. Είναι μια ιστορική δίκη για το αναρχικό κίνημα στην Ελλάδα. Μέσα στη δικαστική αίθουσα, ο Νίκος Μαζιώτης και έξω από αυτή, οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παρατηρούσαν διακριτικά τους φίλους του που είχαν συγκεντρωθεί στο χώρο των δικαστηρίων. Η αλληλεγγύη σε όσους αντιστέκονται αποτελεί καθήκον όλων. Στη δίκη του 28χρονου έχουν κληθεί για να καταθέσουν οι πυροτεχνουργοί που εξουδετέρωσαν τον εκρηκτικό μηχανισμό, ενώ δεν αποκλείεται να απολογηθεί και ο Νίκος Μαζιώτης. Νέα τροπή παίρνει η πολύχρονη και σκληρή δικαστική διαμάχη του Τόλι Βοσκόπουλου με την Τζούλια Παπαδημητρίου και οι δύο πρώην σύζυγοι για να μεταβρεθούν και πάλι αντιμέτωποι στα δικαστήρια. Έχουμε το δωράτος και αυτή τη φορά η απαλλαγή ημί της Τζούλιας Παπαδημητρίου και της οικογένειάς της από την κατηγορία υπεξαίρεσης χρημάτων από τον γνωστό τραγουδιστή. Το μαχαίρι. Ένα νέο επεισόδιο στο δικαστικό σίριαλ παρακολουθούμε εδώ και 4 χρόνια με πρωταγωνιστές τον Τόλι Βοσκόπουλο και την Τζούλια Παπαδημητρίου ξεκίνησε σήμερα. Οι δύο πλευρές πολύ σύντομα θα βρεθούν και πάλι στα δικαστήρια, καθώς ο Άριος Πάγος έκανε δεκτή την αίτηση του συνηγόρου Τόλι Βοσκόπουλου, με την οποία ζητούσε να μην απαλλαγεί η Τζούλια Παπαδημητρίου και τα μέλη της οικογένειάς της από την κατηγορία της υπεξαίρεσης. Η απαλλαγή που υπήρξε στο παρελθόν με το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, που είπε ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία εναντίον της κυρίας Παπαδημητρίου και των συγγενών της, για μένα ήταν άδικη και ζήτησα προσωπικά από τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου να ασκηθεί ανέρεση κατά της απαλλαγής αυτής. Φοβάμαι. Ακούστε όμως τι είπε για την απόφαση του Αρίου Πάγου ο συνήγορος της Τζούλιας Παπαδημητρίου, Αλέξανδρος Λικουρέζος. Ο κ. Αρφαντάκης στο κείμενο και συντήρου που σας έκανε δεν σας είπε και δεν σας γνωστοποίησε ποια είναι η τελευταία εξέλιξη υποθέσεως. Υπάρχει δεύτερη αθωωτική πρόταση του εισαγγελέα εφετών και η υπόθεση εκκρεμεί εκ νέου στο Συμβούλιο Εφετών να βγάλει το βούλευμά του. Που κρυβόσουν τόσα χρόνια κι ήρθες σαν τα χεριδόνια. Η κόντρα ανάμεσα στη Τζούλια Παπαδημητρίου και τον Τόλι Βοσκόπουλο άρχισε το καλοκαίρι του 1995, όταν μετά το χωρισμό τους ο Τόλις Βοσκόπουλος μήνυσε την πρώην σύζυγό του για απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους 1 δισεκατομμυρίου δραχμών και υπεξαίρεση 3 δισεκατομμυρίων από τον ίδιο. Ο γνωστός τραγουδιστής μάλιστα είχε κατηγορήσει για την υπεξαίρεση και τα μέλη της οικογένειας της Τζούλιας Παπαδημητρίου. Ο εισαγγελέας που είχε μελετήσει την υπόθεση όχι απλά είχε προτείνει την απαλλαγή της Τζούλιας Παπαδημητρίου από κάθε κατηγορία, αλλά είχε χρησιμοποιήσει σκληρούς χαρακτηρισμούς για τον τραγουδιστή, αναφέροντας στην έκθεσή του ότι είναι μυθομανής, μη φιλαλήθης και άκρος επικίνδυνος. Είναι τρελός, είναι για το τρελοκομείο, είναι επικίνδυνος, είναι σχιζοφρενής. Με λένε, τι λένε, ναρκωμανή με λένε, αλκοολικό με λένε, πράγματα. Θα διαβάσετε το τι λέει στα δικόγραφά του, πόσο εξευθελίζει εμένα και την οικογένειά μου, θα καταλάβετε ότι έχω λιδωρηθεί πάρα πολύ. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να λάμψει η αλήθεια. Στις 25 Ιανουαρίου το Συμβούλιο Εφετών είχε κάνει δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα και είχε απαλλάξει την Τζούλια Παπαδημητρίου και την οικογένειά της από την κατηγορία της υπεξαίρεσης. Η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών είχε κάνει την Τζούλια Παπαδημητρίου να πανηγυρίζει. Δόθηκε απάντηση από την ελληνική δικαιοσύνη στον άνθρωπο που προσπάθησε να σπηλώσει το όνομα του πεθαμένου πατέρα μου και της οικογένειάς μου. Ένα μήνα μετά, ο Τόλις Βοσκόπουλος πέρασε στην αντεπίθεση και μέσω του δικηγόρου του ζήτησε από την εισαγγελέα του Αρίου Πάγου να αναιρέσει την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών
και να ζητήσει την επανεξέταση της υπόθεσης. Δεν είχε μία δραχμή την ώρα που παντρευτήκαμε, δεν είχαμε να φτιάξουμε ούτε τον ηφικό μου. Εάν εγώ έχω βγάλει 4 δισεκατομμύρια μαζί με τον Ντόλι, παρακαλώ πολύ, εγώ κάποια στιγμή θα αφήσω ανοιχτούς όλους τους λογαριασμούς. Οι δύο πλευρές θα βρεθούν και πάλι αντιμέτωπες και η χρυσή κόντρα ανάμεσα στους δύο πρώην συζύγους θα συνεχιστεί. Τεράστιες καταστροφές στον Θεσσαλικό κάμπο έχει προκαλέσει η επιδρομή μήνους ακρίδων στην περιοχή Μαυρόληθος κοντά στη Λάρισα. Οι αγρότες απελπισμένοι βλέπουν τις οδιές τους να αφανίζονται από τα εκατομμύρια έντομα και καταγγέλνουν τις αρμόδιες αρχές ότι καθυστέρησαν αδικαιολόγητα τους ψεκασμούς. Είναι βαμπάκι αυτό! Τώρα βγαίνει θέμα. Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους των αγροτών. Στη Λάρισα έπεσε ακρίδα και κατέστρεψε μεγάλες εκτάσεις με βαμβάκι, ελιές και αμπέλια. Οι αγρότες, γεμάτοι απόγνωση, βλέπουν τις καλλιέργειές τους να ξεραίνονται από την επιδρομή των εντόμων. Στην περιοχή του Μαυρόληθου, στον Αμπελώνα, οι καλλιεργητές φωνάζουν ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούσαν να προλάβουν το κακό ψεκάζοντας από τον Απρίλιο. Οι αρμόδιοι δεν χρησιμοποιούν τους δοστήρες ασφαλείας μόνο στα αυτοκίνητα. Τις έχουν περάσει τις καρέκλες, να μην πάρει κανένας άλλος. Φλάγουν τις καρέκλες, δεν φλάγουν. Πήραμε 3 κιλά. Φλάγουν και έχουν καταπιτά μέσα στον δρόμο. Χιλιάδες ακρίδες έχουν σκεπάσει στρέμματα ολόκληρα προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές. Η παραγωγή ενός χρόνου χάθηκε για αυτούς τους αγρότες αφήνοντας πίσω μόνο χρέη. Όπως εκτιμούν τώρα οι οπόνοι της νομαρχίας, η καταπολέμηση σε αυτή τη φάση είναι πολύ δύσκολη. Η καταστροφή από τις ακρίδες έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που οποιαδήποτε παρέμβαση είναι άνευ αποτελέσματος. Καταστροφή τέλεια. Δεν έμεινε τίποτα. Εκατομμύρια ακρίδες όπως αυτή εδώ απειλούν και φέτος την παραγωγή των αγροτών στον Αμπελώνα. Αν και το πρόβλημα είχε επισημανθεί εδώ και 2 μήνες, από τις αρμόδιες αρχές δεν έγινε τίποτε για να καταπολεμηθεί το κακό. Η ζημιά με έφαγε από κάτω όλα τα χτένια. Τώρα ξαναβάρισε το βαμπάκι τώρα και έβγαλε φύλλα. Τώρα πότε θα δέσει δεν ξέρω αυτό. Βράζει ο τόπος κατά από ακρίδα. Και όλη αυτή η έκταση, από τη Γυρτών μέχρι πέρα τη Ρουδιά, όλο ακρίδα έχει. Ένα θλιβερό θέαμα αντίκρισαν κάτοικοι και τουρίστες στην παραλία της Φαρκένα Στοιχείο. Ένα δελφίνι που το μήκος του φτάνει τα 2,5 μέτρα ξεβράστηκε στην παραλία νεκρό, χωρίς ωστόσο να φέρει στο σώμα του κάποιο τραύμα. Οι ειδικοί αποδίδουν καταρχήν το θάνατό του σε παθολογικά αίτια, ωστόσο μετέφεραν το κήτος σε κτηνιατρίο για να το εξετάσουν λεπτομέρεστα. Αυτό το πανέμορφο δελφίνι ξεβράστηκε στην παραλία της Φάρκενας, λίγα μέτρα μακριά από το λιμάνι της Χίου. Στο σώμα του δεν υπήρχε το παραμικρό τραύμα και όλα δείχνουν πως ήταν άρρωστο. Όσοι περνούσαν από την περιοχή πλησίαζαν να δουν μήπως ήταν ζωντανό. Έφευγαν όμως απογοητευμένοι. Μπορείτε να υπολογίσετε πόσο καιρό είναι νεκρό? Από ό,τι φαίνεται πρέπει να έχει κάποιες μέρες, διότι αρχίζει κάποια σύψη. Στο σημείο έφτασαν άνδρες του λιμενικού που προσπάθησαν να ανεβάσουν το δελφίνι από την ακτή στο δρόμο. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια αυτού του γερανού, το φόρτωσαν σε ένα φορτηγό για να το μεταφέρουν στο κτηνιατρίο. Εκεί θα εξεταστεί με μεγαλύτερη προσοχή. Θα το ελέγξουμε, να δούμε αν υπάρχουν κάτι τραυματισμοί ή οτιδήποτε άλλο και εφόσον δεν διαπιστωθεί τίποτα, θα πάει για υγειονομική ταφή. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι κάτοικοι της Χίου βρίσκουν στις ακτές του νησιού νεκρό δελφίνι. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η θάλασσα ξέβρασε 2. Ένα από αυτά μάλιστα ήταν χτυπημένο με αιχμηρό αντικείμενο. Η μεγάλη ντροπή στο οποίο το σκότωσε. Γιατί είναι και σπάνια είδος και δεν το σέβονται τουλάχιστον. Ολόκληρη η επιχείρηση έστεισε η πυροσβεστική χθες το βράδυ στη Κηφισιά για να καταφέρει να μετακινήσει από το σπίτι της μια γυναίκα που ζύγιζε περισσότερα από 250 κιλά. Λίγη ώρα πριν, την Δέσποινα Βαλισσαρίου, που κατάγεται από εφοπλιστική οικογένεια, είχαν προσπαθήσει να συλλάβουν οι αστυνομικοί, αφού κατηγορείται για μεγάλη απάτηση βάρος του ΟΓΑ, καθώς κάθε μήνα εισέπρατε πολλές συντάξεις με πλαστά δικαιολογητικά. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να τη βγάλουν από το σπίτι της με ειδικό σάκο διάσωσης και τη μετέφεραν στο κάτω που και νοσηλεύεται. Νικό, κύριε. Για να μετακινηθεί η γυναίκα που βλέπετε χρειάστηκε να επέμβει η πυροσβεστική υπηρεσία. 6 ολόκληρα χρόνια ήταν καθυλωμένη πάνω στο κρεβάτι της. Τα περισσότερα από 250 κιλά που ζύγισε δεν της επέτρεπαν να ζήσει τις χαρές της ζωής, αλλά δεν την εμπόδισαν κιόλας να σκαρφιστεί μια καταπληκτική κομπίνα. Η 37χρονη Δέσποινα Βελισσαρίου μαζί με τον σύζυγό της Κώστα Μάλαμα, 46 χρόνων, τα τελευταία 2 χρόνια είχαν στήσει μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, στην οδό Χαριλάου Τρικού 53 στην Κηφισιά, μια ολόκληρη επιχείρηση πλαστογράφησης και εισέπρατα παράνομα συντάξεις του ΟΓΑ. Μετά από πληροφορίες που είχε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για τη δράση του ζεύγους, εισέβαλε χθες στο σπίτι τους με σκοπό να τους συλλάβει. Οι άνδρες της υπηρεσίας, αντικρίζοντας την υπέρβαρη γυναίκα, έμειναν άφωνοι. Προσπαθούσαν να σκεφτούν με τι τρόπο η 37χρονη θα μπορούσε να μεταφερθεί. Αμέσως κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και γιατρό. Όταν διαπίστωσαν ότι ήταν αδύνατο να τη μεταφέρουν, κάλεσαν την πυροσβεστική υπηρεσία.
Από ό,τι είδαμε τώρα και αρνείται να συνεργαστεί μαζί μας, αλλά έχει και πρόβλημα υγείας και φωνάξαμε να έρθει γιατρός. Τι σας είπε δηλαδή η ίδια? Μας είπε ότι πρέπει να έρθει γιατρός γιατί έχει πρόβλημα υγείας. Αυτό μέχρι τώρα... Είναι υπέρβαρη, κυρία Μέσα. Είναι υπέρβαρη. Είναι... Είναι από 350 κιλά. Τα τελευταία δύο χρόνια η Δέσποινα Βελισσαρίου και ο Κώστας Μάλαμας χρησιμοποιούσαν πλαστά δικαιολογητικά τα οποία τα κατέθεσαν στον ΟΓΑ και εισέπραταν συντάξεις για λογαριασμό ατόμων με εικονικά στοιχεία. Το ποσό που είχαν εισπράξει παράνομα ανέρχεται σε 20 εκατομμύρια δραχμές. Αν και παραπάνω από 250 κιλά, η 37χρονη είχε μελετήσει με κάθε λεπτομέρεια τη μεγάλη απάτη. Τηλεφωνούσε σε ιδιωτικά γραφεία ταχυμεταφορών και ζητούσε από τους υπαλλήλους να μεταβούν στο σπίτι της για να παραλάβουν τις πλαστές εξουσιοδοτήσεις των υποτιθέμενων δικαιούχων από το σύζυγό της. Οι υπάλληλοι στη συνέχεια πήγαιναν στα ταχυδρομικά γραφεία, εισέπραταν τα ελόγω ποσά και τα παρέδιδαν πάντα στον Κώστα Μάλαμα, επειδή η Βελισσαρίου λόγω του υπερβολικού πάχους δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Έχει κάποιο πρόβλημα από το 93. Της είπε να το αντιμετωπιστεί σε ένα νοσοκομείο, δεν πήγε και έτσι. Πόσο καιρό μένει εδώ πέρα, τι σας είπε? Μας είπε ότι το 93 είχε περπατήσει. Δηλαδή σε ένα κρεβάτι καθιστεί. Οι άντρες της δίωξης οικονομικού εγκλήματος μετά από έρευνα στο σπίτι του ζεύγους βρήκαν φωτοτυπικά μηχανήματα, γραφομηχανές, σφραγίδες, πλαστές εξουσιοδοτήσεις, συνάλλαγμα ύψους πολλών εκατομμυρίων και το χρηματικό ποσό των 635.000 δραχμών. Σε βάρος του ζεύγους εκκρεμούν κατηγορίες για πλαστογραφία με χρήση και απάτη κατά εξακολούθηση και περί ξεπλήματος παράνομου χρήματος. Η υπέρβαρη γυναίκα νοσηλεύεται φρουρούμενη στο ΚΑΤ και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ένα είναι σίγουρο ότι για τη μεταφορά της θα χρειαστεί και πάλι η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.